γίνονται πιεσμένα τα πράγματα και δεν πρόκειται να γίνουν έτσι όπως. Δηλαδή, το πρώτο πράγμα είναι η διαβούλευση 10 ημέρες σε μελέτη την οποία δεν έχουμε πάρει ακόμα να δούμε, ούτε μας έδωσαν. Μετά όλες οι εγκρίσεις και όλα τα γκρεμίσματα των παλιών και η κατασκευή των νέων μέχρι το Μάιο είναι τουλάχιστον αστιότητα για να μην πει. Τώρα, επί της ουσίας, εμείς είχαμε ζητήσει, είχαμε πει ότι είμαστε πράγματι ανοιχτοί για οποιαδήποτε μελέτη με μία προϋπόθεση, να μας διασφαλίσουμε τη λειτουργία των καταστημάτων μας σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο διάστημα. Όταν λοιπόν έχουμε ένα στέγαστρο από πάνω και γύρω-γύρω διαμπερές, σημαίνει ότι θα είναι εντελώς αδύνατο να λειτουργήσουμε τους περισσότερους μήνες. Διότι ο βοράς είναι άτεγκτος εκεί πέρα, δεν υπάρχει περίπτωση. Ένα το κρατούμενο. Το δεύτερο κρατούμενο είναι ότι θέλουμε πραγματικά να περάσει, αλλά πιστεύουμε ακράδαντα ότι δεν πρόκειται να περάσει. Δεν πρόκειται δηλαδή η αρχαιολογία, επειδή σας λέω, είδατε και στην τοποθέτησή μου τότε που καταστράφηκε το μαγαζί, δεν δέχεται με τίποτα μεταλλικά στοιχεία. Θεωρεί ότι τα μεταλλικά στοιχεία είναι έξω πραγματικά για το παλιό λιμάνι των Χανίων. Μόνο ξυλία. Όλο αυτό λοιπόν το σχέδιο περί καταρτιών και περί σειρματοσκήνων τα οποία τα κρατάνε κλπ. Είναι σαν να μην έχουν γίνει. Σαν να μην έχουν γίνει. Είπε ο κ. Καλογύρου ότι έγινε σε συνεννόηση με αρχαιολόγους παρόλα αυτά. Όχι, αυτό δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω, σας λέω, διότι η τελευταία ζημιά που έγινε στο μαγαζί μου ήταν πέρυσι που κατεστράφει. Και ζήτησα εξ αρχής άδεια από την αρχαιολογία, η οποία τους είχαμε ζητήσει να βάλουμε μεταλλικά στοιχεία, κολόνες δηλαδή, όχι περιψωμένα, κολόνες, για να κρατήσουμε πιο γερά την κατασκευή. Και δεν δεχτήκαν. Δεν δέχονται τίποτα άλλο εκτός από ξύλο. Το ξύλο λοιπόν είναι ευπαθέστατο όσον αφορά τις καιρικές συνθήκες. Δηλαδή πιστεύω ότι οι καιρικές συνθήκες και ο έλεγχος που έχει γίνει από τον μελετητή δεν είναι αρκετός, διότι δεν έχει γίνει βάσει της καταστάσεως που επικρατεί στα Χανιά, στο παλιό λιμάνι των Χανίων.